Μας είπες ότι μοιάζει αδύνατο το ενδεχόμενο της επίλυσης του Παλαιστινιακού και προς επίρρωση αυτού έχουμε το θρίλερ για την κεχηρία στη Λωρίδα της Γάζας με τις διαπραγματεύσεις να μην φαίνεται να μπορούν να αποδώσουν καρπούς. Ποια είναι τα νεότερα από αυτό το μέτωπο? Ναι, υπάρχει θρίλερ. Η Χαμάς έβγαλε μια ανακοίνωση ότι η αντιπροσωπεία της φεύγει από το Κάιρο, όπου βρισκόταν μαζί φυσικά με τους διαπραγματευτές από Κατάρ και Αίγυπτο, αλλά πηγαίνει για διαβουλεύσεις προφανώς στο Κατάρ, ίσως με κάποια άλλα μέλη της οργάνωσης, την πολιτική εξουσία. Είναι λίγο φλου, δηλαδή η ίδια η Χαμάς προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρώτη εντύπωση που δόθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης ότι στην ουσία οι συνομιλίες οδηγούνται σε κατάρρευση. Είναι βέβαια στο όριό τους. Ένας επικεφαλής, ένας από τους εκπροσώπους της Χαμάς είπε ότι επίρρυπτη την ευθύνη στο Ισραήλ που αρνείται να συμφωνήσει σε ένα πλήρη τερματισμό του πολέμου, σαν να αποσύρει τις δυνάμεις στον πλουλούδα της Γάζας, να επιτρέψει την ελεύθερη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και την μετακίνηση των ανθρώπων της Γάζας προς τις εστίες τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι και ο ίδιος ακόμα μίλησε ότι καταβάλλονται προσπάθειες, τουλάχιστον μιλώντας από τη δική του πλευρά, δηλαδή της οργάνωσής του της Χαμάς, να υπάρξει εκεχηρία και πιθανότατα μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζω ότι το Ραμαζάνι ξεκινάει ήδη την Κυριακή. Και ήτανε, πολλοί εικάζουν ότι όλο αυτό πει, το γαϊτανάκι. Ναι, όπως έχουμε πει, ήταν μεγάλος αγώνας να επιτευχθεί αυτή η εκεχηρία πριν την έναρξη του Ραμαζάνι. Ή τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες του Ραμαζανίου, πριν πιθανότατα εκτραχυλινθούν τα πράγματα και δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα επί του πεδίου. Τώρα, να δούμε ναι, και το κομμάτι που αφορά την ανθρωπιστική κρίση, που τεκταίνεται και αυτό παράλληλα με την πολεμική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας. Η Φόντερ Λάιεν μεταβαίνει στην Κύπρο εν ώψη και της προσπάθειας για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας διαθαλάσσης. Ναι, γενικά ο διεθνής παράγων, θα έλεγα, βλέποντας την τραγική κατάσταση και όλη αυτή την ειδησιογραφία ότι στην ουσία βρίσκεται στα πρόθυρα λοιμού η Λωρίδα της Γάζας, προσπαθεί να βρει τρόπους να μεταφέρει με ασφαλέστερο τρόπο την ανθρωπιστική βοήθεια. Όντως η Φόντερ Λάιεν πάει αύριο στην Κύπρο. Είχε συζητηθεί και παλαιότερα ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή δημιουργίας ενός θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, όπου πλοία θα μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στα παράλια της Γάζας μέσω Κύπρου. Η απόσταση είναι πολύ κοντινή φυσικά μεταξύ Κύπρου και Λωρίδας της Γάζας. Και φαίνεται ότι υπάρχουν αυτά ήδη τα σχέδια. Πληροφορίες των διεθνών μέσων λένε μάλιστα ότι η Φόντερ Λάιεν πήγεται, αν είναι δυνατόν, να μπει σε εφαρμογή ένα τέτοιο σχέδιο ήδη πριν το Ραμαζάνι, πριν την Κυριακή. Ισραηλινό κανάλι μετέδωσε ότι πρώτον το Ισραήλ συνενεί στο να δοθεί μέσω διαθαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια και ότι το πιθανό είναι ότι η χρηματοδότηση των πλοίων που θα μεταφέρουν αυτή τη βοήθεια θα γίνει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μάλλον, σύμφωνα πάντα με το κανάλι 13, πρόκειται για πλοία χωρών του Περσικού. Και βέβαια θα πάνε πρώτα στην Κύπρο. Εκεί, έτσι κι αλλιώς, αυτό προέβλεπε από πολύ πριν που είχε γίνει η συμφωνία, θα ελεγχθούν από Ισραηλινής πλευράς για λόγους ασφαλείας και πιθανότατα από εκεί να φύγουν για τη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, πέρα από αυτά τα ζητήματα, τα διπλωματικοπολιτικά, υπάρχουν και κάποια τεχνικά. Είχαν συζητηθεί πριν 1-2 μήνες, όπως για παράδειγμα το ότι η Γάζα στερείται κάποιου σημαντικού μεγάλου λιμανιού, έχει κάποια μικρά λιμάνια, είναι και ζήτημα αν αυτή τη στιγμή αυτά τα μικρά λιμάνια σε τι κατάσταση βρίσκεται και πραγματικά είναι και αυτό ένα ερώτημα, πώς τα πλοία αυτά, αν προσεγγίσουν τον θαλάσσιο χώρο του Λέζης της Γάζας, πώς από εκεί θα μπορέσουν να μεταφέρουν τη βοήθεια. Και πάντα βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και ζητούμενο είναι ποιος θα διαχειριστεί αυτή τη βοήθεια, καθότι τουλάχιστον το Ισραήλ σε μεγάλο βαθμό κατηγορεί ότι μεγάλο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας πέφτει στα χέρια της Χαμάς και εκμεταλλεύεται αντίστοιχα βέβαια την κατάσταση. Μάλιστα.